Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσχόμεν. Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γαδαρινών υπήντησεν αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών και ημάτιον ούκαινε διδίσκετο και εν οικία ούκαιμενεν αλλεν της μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσε αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμή και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέος μέσου μη με βασανίσεις. Παρήγγειλε γάρ το πνεύμα του ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολύς γάρ χρόνιση νυρπάκι αυτόν και δεσμή το αλύσεσι και πέδες φυλασσόμενος και διαρίστοντα δεσμά ηλάβαινε το υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι σιέστην όνομα, ο δε είπε, λεγιόν, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Και παρεκάλλει αυτόν να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθύν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι. Και παρεκάλλουν αυτόν να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθύν. Και επέτρεψεν αυτής. Εξελθώντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθεν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλοι κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βόσκοντες των γεννημένων έφυγων και απελθόντες απήγγειλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε ειδήν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον των άνθρωπων αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς και ειδώντες πώς εσώθη ο δαιμονιστής. Και ρώτησαν αυτόν άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθύν από αυτόν. Ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο αυτός δε εμβάσει στο πλοίον υπέστρεψεν. Εδέ το δε αυτού ανήρα αφού εξελίθη τα δαιμόνια είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός. Και απήλθε καθ' όλην την πόλην κηρύσσον όσα επίησεν αυτό Ιησού. Και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθύν από αυτόν. Οι Γαδαρινοί αγαπητοί δεν φέρθηκαν εχθρικά προς τον Χριστό. Τον αντίον, με σεβασμό, με εκτίμηση, με τάκτο, όπως τα λέγαμε, με το Γάντι και με τιμές ακόμα τον παρακάλεσαν να τους αδειάσει τη γωνιά. Με τιμές λέγω, γιατί δεν έστειλαν ένα, δύο, τρεις ανθρώπους να τον παρακαλέσουν να φύγει, αλλά βγήκε όλο το χωριό, όλη η πρωτεύουσα και όλα τα περίχωρα πανική, άπαντο πλήθος της περιχώρου και τιμητικά τον συνόδευσαν να τον διώξουν από τη χώρα τους. Δεν του φέρθηκαν λοιπόν εχθρικά. Και αυτό ακριβώς το γεγονός, το τιμητικά τον προσέβεψαν, τον ευχαρίστησαν ίσως κιόλας, ευχαριστούμε, μας απάλαξες από δύο φοβερούς δαιμονισμένους που πιάναν τους δρόμους και δεν μπορούσαμε να βγούμε, τότε ήταν οι δαιμονισμένοι, σήμερα είναι τσαντάκηδες και δεν μπορούν να βγουν οι γυναίκες, αλλά τότε ήταν οι δαιμονισμένοι. Και δεν μπορούσαμε να πάμε στην περιφέρεια μας, στα χωράφια μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά επειδή μας έθιξε στα γουρούνια μας, δηλαδή τα πάθη μας, γι' αυτό δρόμο, δεν σε θέλουμε, παρακαλούμε. Ρώτησαν, αυτό θα πει, παρεκάλεσαν δρόμο, διότι έθιξε στα πάθη μας. Και εδώ να σημειώσουμε ότι τα γουρούνια, οι χιλιάδες αυτές, δύο ή τρεις χιλιάδες, δεν ήταν η ιδιοκτησία ενός δύο μεγάλων εμπόρων, ξέρω εγώ, βιομηχάνων, χειροτροφικών μονάδων, όπως τα λέγαμε σήμερα. Αλλά ήταν όλο του χωριού και όλων των περιχώρων, διότι υπήρχε η συνήθεια που τη διαβάζουμε και στα νησά μας, οι συγγραφείς, Παπαδιαμάντης και άλλοι, να υπάρχουν χειροβοσκοί, όπως και βοσκοί προβάτων, που μαζεύουν περνώντας το πρωί όλα τα χοιρινά από τις πόρτες, τις αυλές, τα πηγαίνουν στη βοσκή και το βράδυ τα γυρίζουν και τα μοιράζουν στα σπίτια. Έθιξε λοιπόν όλων τα γουρούνια, δηλαδή όλων τα πάθη. Και φυσικά δεν τα έθιξε ο Χριστός. Ο Χριστός την άδεια έδωσε.
Ο διάβολος κατέστρεψε εκείνο που είχε φτιάξει, αλλά οι Γαδαρινοί πάθανε ό,τι παθαίνουμε κι εμείς. Όταν μας τιμωρεί ο διάβολος διότι παίρνει άδεια, νομίζουμε ότι μας τιμωρεί ο Θεός. Με τιμώρησε, λέει ο Θεός, με τιμώρησε ο Χριστός. Ο διάβολος σε τιμώρησε. Ο διάβολος με τιμώρησε, αλλά πήρε άδεια από τον Χριστό, από τη συμπεριφορά μου και για το καλό μου. Εν πάση περιπτώσει, η περικοπή αυτή, τη συμπεριφορά αυτή των Γαδαρινών, αυτό μόνο το κομματάκι που διάβασα, την παράκληση που κάνανε με τιμές όλοι να φύγει, να τους αδειάσει τη γωνιά, είναι προφητική. Δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε όλη την παραβολή σήμερα. Αυτό το κομματάκι θα σταματήσουμε. Είναι προφητική. Προφητεύει μάλιστα τη σημερινή εποχή ακριβώς. Καμιά άλλη εποχή δεν ήταν σαν τη δική μας σήμερα από όλες τις χριστιανικές εποχές, από την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι σήμερα. Στην αρχή ήταν ο Ηρώδης, εχθρός του Χριστού. Μετά ήταν η εποχή των μεγάλων εχθρών, των σκληρών του Χριστού, των Διοκλητιανών, των Ερώνων, των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων και των Αγίων Μαρτύρων, τα εκατομμύρια των μαρτύρων της Εκκλησίας. Μετά ήρθε η εποχή των μεγάλων αιρετικών που ισχύει μέχρι σήμερα εχθρών του Χριστού. Μετά ήρθε η εποχή της Αγίας Ρωμαϊκής Χριστιανικής Αυτοκρατορίας που τη λένε και Βυζαντινή, κακό σήμερα βέβαια, γιατί έχουν το λόγο τους που τη λένε έτσι, που προσπάθησαν αδιάφορα αν κατάφεραν ή όχι να εφαρμόσουν τον χριστιανισμό. Ύστερα ήρθε η εποχή των μεγάλων αθέων φιλοσόφων, των θεωρητικών, του Βολτέρου, του Ρενάν, των μαρξιστών, του Μάρξ και των θεωρητικών μαρξιστών, ακόμα και του δικού μας του Μακαρίτη, του Κορδάτου, πώς τους λένε. Όλοι οι εχθροί του Χριστού δηλωμένοι και να τον χτυπούν. Αλλά σήμερα όλα αυτά περάσαν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα εχθροί του Χριστού. Θεωρητικοί με πανεπιστήμια θεΐας. Αυτά είναι περασμένα. Απέτυχαν. Σήμερα είμαστε στην εποχή των Γαδαρινών. Δηλαδή, τιμούμε τον Χριστό, τον παρακαλούμε με το γάδι, του πηγαίνουμε λαμπάδες σαν τον πόη στην εκκλησία, αλλά στη ζωή μας όχι. Η περίχωρός μας, η ζωή που ζούμε, η καθημερινή, η ζωντανή ζωή, δεν έχει θέση για τον Χριστό σήμερα. Με ευγένεια, με το γάδι, με λαμπάδες, με τάματα, του χτίζουμε ναούς μεγαλοπρεπής. Γιατί? Για να πάει να κάτσει εκεί μέσα. Εσύ θα πας εκεί μέσα στο ναό. Και αν ποτέ σε χρειαστούμε, γιατί υπάρχουν και αρρώστιες, υπάρχουν και γεράματα, υπάρχουν και γραμμάτια που δεν πληρώνονται, δεν ξέρω τι, τότε ξέρουμε που θα σε βρούμε. Αλλά στη ζωή μας όχι. Αυτό δεν έκαναν και οι Γαδαρινοί. Ετοιμούσαν τον Χριστό, αλλά στη ζωή τους δεν τον ήθελαν. Και δεν είναι μόνο οι παπικοί. Εκεί βέβαια οργιάζει αυτή η Γαδαρινή εποχή. Γιατί οι παπικοί έχουν βγάλει τον Χριστό από παντού. Τον έχουν βγάλει μέσα από το Άγιο Ποτήριο. Και έχουν βγάλει τα χαπάκια, τις όστιες με τις οποίες κοιμίζουν το λαό. Τον έχουν βγάλει από τη γη και τον στείλανε στον ουρανό και κράτησαν τον Πάπα. Εδώ αντιπρόσωπο λέει του Χριστού, επειδή και στη δουλειά έχει ο Χριστός. Όπως ωραία είπε ο Ντοστογεύσκη, στο μεγάλο ιεροεξεταστή, μάλλον ζημιά θα κάνει τώρα αν έρθει ο Χριστός ο ίδιος. Άσε με τον Πάπα που ξέρω να τα φτιάξω με την ιερά εξέταση, δεν ξέρω με τα συμβούλια, τα κογκλάβια και με κάτι άλλο. Τον έβγαλα και από το σημείο του Σταυρού και από τον Τίμιο Σταυρό. Ξέρετε ότι ο Σταυρός των Παπικών γίνεται με τέσσερα δάχτυλα, δεν γίνεται με τρία. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα στον ουρανό. Και ο Πάπας, το μικρό δαχτυλάκι, το παντοδύναμο στη γη. Έτσι γίνεται. Ακόμα και από εκεί τον έβγαλαν. Αλλά δεν είναι μόνο οι παπικοί που είναι οι Γαδαρινοί που τιμούν τον Χριστό, αλλά τον διώχνουν από τη ζωή και από τη γη και από τον πλανήτη. Είμαστε και εμείς οι Ορθόδοξοι, αγαπητοί. Θα μου πείτε εμείς από πού τον διώξαμε τον Χριστό, από τη ζωή μας, πώς τον διώξαμε. Τον έχουμε διώξει από παντού, αγαπητοί. Από παντού πλην του ναού. Και στο ναό, μόνο τα 5%, για να μην πω λιγότερο στα χωριά, δεν είναι ούτε 5% του λαού πηγαίνουν και εκεί. Όλοι οι άλλοι μακριά ο Χριστός από τη ζωή μας. Ίσως φαίνεται υπερβολικό. Γι' αυτό θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Τον έχουμε διώξει εμείς οι Ορθόδοξοι μέσα από τα εστιατόρια, τις ταβέρνες και τα κέντρα. Πού Χριστός εκεί να ευλογήσει την βρώση και την πόση που τρώμε όλοι μέσα στα εστιατόρια? Ρίξατε ποτέ μια ματιά να δείτε και σε σοβαρά εστιατόρια να κάνει ποτέ κανείς το σταυρό του να καλέσει τον Χριστό να έρθει να ευλογήσει? Αντί για κανένα προτεστάντης ιδεολόγος που ακόμα δεν τον αποβλάκωσαν, μπορεί να κάνει καμιά προσευχή και αντί και καμιά σαν εκείνη τη χιώτισσα που είχαμε πει την άλλη φορά, όλοι οι άλλοι τρώμε σαν τα ζώα. Μπαίνουμε, φέρνει το γκαρσόνι, καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε, κουβεντιάζουμε, σηκωνόμαστε σαν τα ζώα και σαν τα γαϊδούρια. Όπως είπε εκείνη η Χιώτισσα, όταν σε ένα εστιατόριο που είχε κατεβεί, το επαναλαμβάνω για τα παιδιά ίσως που δεν το ξέρουν, όταν είχε κατεβεί από το χωριό της στοιχείο για να πάει σε ένα μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, και αφού τέλειωσε το δικαστήριο, πήγε στην ταβέρνα στο εστιατόριο εκεί να φάει, και σηκώθηκε η γερόντισσα όπως ήξερε και έκανε το σταυρό της. Χριστέ ο Θεός ευλόγησε.
και δύο έξυπνοι φοιτητέ που ήταν δίπλα, παιδιά του καιρού μας, γαδαρινοί, μπορεί, ήταν βαπτισμένοι, μυρωμένοι, του Θεού παραδομένοι, και ίσως ας πούμε και να είχαν και χριστιανικό γάμο αν θα κάνουν, την κορόιδεψαν. Τι είναι αυτό, γιαγιά? Το σημείο του Σταυρού δεν ξέρανε οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι με την ταυτότητά τους, τι είναι αυτό που έκανε η γιαγιά. Και νόμισαν ότι έτσι την κοροϊδέψαν. Και απήντησε, όπως ξέρετε, παιδί μου είναι αυτό, λέει, που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα γαϊδούρια. Για τα γαϊδούρια τον τρώνε, δεν κάνουν. Αυτά από τα εστιατόρια. Αλλά μήπως τον έχουμε στα χριστιανικά, οικογενειακά μας τραπέζια? Υπάρχει εκεί μέσα ο Χριστός. Θυμηθείτε μια εικόνα οικογενειακού ή χριστιανικού τραπεζιού. Το μεσημέρι έρχεται το παιδί πεινασμένο από το σχολείο. Τι είναι να φάω? Πεινάω. Ανοίγει το ψυγείο, αν βρει τίποτα αρπάζει εκεί, τρώει, κάθεται ή του βάνει η μάνα του γιατί φωνάζει και γκρινιάζει. Ή λείπει η μητέρα και έρχεται ύστερα από το γραφείο, πεινάει και αυτή τρώει. Μετά έρχεται ο σύζυγος, τρώει και αυτός χωριστά. Πού είναι η αρχαία ευχή? Πού είναι η ευχή τραπέζης? Πού είναι ο Χριστός, Χριστέ ο Θεός, ευλόγησε την βρόση και την πόση? Το βράδυ, ας πούμε το βράδυ, αφού το μεσημέρι έτσι που είναι η ζωή δεν μπορούμε να μαζευτούμε. Το βράδυ τα παιδιά λείπουν. Γυρίζουν στις 12, στη μία δεν ξέρω πού, κάθε το πατέρα, η μάνα ή ο καθένας χωριστά, αν δεν έχουν και αυτή τις δουλειές τους και τα πάρη τους, και τρώνε ούτε το σταυρό, και αν κάνουν και κανένα σταυρό. Έχουμε ή δεν έχουμε βγάλει ωραία με τιμές το Χριστό, το Χριστούλη μας που κλαίμε και την Αγία Παρασκευή γιατί του κάνανε οι παλιοεβραίοι? Τον έχουμε ή δεν τον έχουμε βγάλει από τα σπίτια μας? Αλλά δεν είναι μόνο από εκεί, αγαπητοί. Και από παντού τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας. Άλλο ένα παράδειγμα. Τον έχουμε βγάλει από τις εκδρομές μας. Από τα πάρτι μας, από τις ψυχαγωγίες μας. Πού στην εκδρομή για Χριστό, πού στα πάρτι? Τον έχουμε βγάλει από τα φεστιβάλ της νεολαίας και των φοιτητών. Μόνο για Χριστό δεν μιλάνε σε αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται κάθε τόσο και φυτρώνουν και μαζεύουν τον κόσμο. Για σουβλάκια μιλάνε, για Μάρξ μιλάνε, για αυτοκριτική κάνουν δεν ξέρω τι ποιότητας κτλ. Μόνο για Χριστό δεν μιλάνε εκεί. Τον έχουμε ή δεν τον έχουμε βγάλει τον Χριστό από τη ζωή μας? Τον έχουμε βγάλει από τα πολιτικά κόμματα. Όλα ανεξαιρέτως, αγαπητοί. Ή ίσως ή σχεδόν όλα, για να μην είμαι απόλυτος, γιατί δεν ήθελα να κάνω τον Πάπα, τον αλάθητο. Τον έχουμε βγάλει. Άλλοι δεν τον λογαριάζουν καθόλου με στα κόμματα. Πού στα προγράμματα των κομμάτων αναφέρεται Χριστός, Ευαγγέλιο, τέτοια πράγματα? Και μερικοί, οι πιο πονηροί, τον θυμώνται μόνο κάθε εκλογές και γυρίζουν μέσα στον κόσμο και στην Κρυούλα για να μαζεύουν ψήφους. Και μόλις περάσουν οι εκλογές, τον ξεχνάνε. Τον έχουμε βγάλει και από εκεί τον Χριστό. Σαν τους Γαδαρινούς. Δεν τον βρίζουμε. Με τιμές. Μάλιστα του παίρνουμε και ψήφους αν μπορούμε. Τον τιμούμε τον Χριστό, τον βάλουμε παντού, ξέρω εγώ, υπάρχει σε καμιά εικόνα εκεί. Σε κανένα σχολείο ξεμείνει καμιά εικόνα, σε κανένα δικαστήριο, σε κανένα νοσοκομείο, σε κάναμε ευτήριο που γίνονται συγχρόνως και εκτρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, από τη ζωή τον βγάλαμε τον Χριστό. Τον έχουμε βγάλει από τα γήπεδα, τον έχουμε βγάλει από τον κινηματογράφο, τον έχουμε βγάλει από τις τηλεοράσεις, τον έχουμε βγάλει από το εργοστάσιο, τον έχουμε βγάλει από το γραφείο, τον έχουμε βγάλει από το συνδικάτο. Και πού έχει μείνει επιτέλους αυτός ο Χριστός? Σαν τους Γαδαρινούς, ωραία, με τιμές. Του κάνουμε δοξολογίες, κάνουμε λιτανίες, καλά με λεφτά, αλλά Χριστός τη ζωή μας όχι. Τον βγάλαμε τον Χριστό, αγαπητοί. Σαν τους Γαδαρινούς. Είναι η εποχή των Γαδαρινών σήμερα. Με τιμές και με δόξες τον έχουμε βγάλει. Και τον καλούμε στις δοξολογίες. Για να δώσουμε χρώμα, γραφικότητα, δεν ξέρω τι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μείνει, αγαπητοί, χωρίς συνέπεια. Ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής του κόσμου. Ο Χριστός είναι το κέντρο της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να μπει στο περιθώριο. Δεν μπορεί να περιθωριοποιηθεί. Όταν αρχίζει να περιθωριοποιείται, δεν έχει ακόμα περιθωριοποιηθεί, γι' αυτό και δεν ήταν τα μεγάλα δεινά. Αλλά ήδη έχουν αρχίσει. Είπα πριν για τους τσαντάκηδες, τις βόμβες, τους αναστικούς, το άλλο, και έχουν δίκιο τα παιδιά. Όταν έχουν φύγει ο Χριστός από την οικογένειά τους, από την κοινωνία, από το συνδικάτο, από παντού, πού να βρουν αυτά τα παιδιά Χριστό? Είναι ίσως πιο ειλικρινείς, πιο ομοί, πιο τίμοι. Δεν είναι υποκριτές σαν και εμάς. Και αυτά είναι αρχείο δεινό. Όταν ο Χριστός βγει από το κέντρο της ζωής, ήρθε το τέλος. Για να γίνω πιο σαφής. Η δημιουργία του κόσμου, ο κόσμος είναι ένα βιβλίο. Καλογραμμένο βιβλίο. Κάθε γραμμή του, κάθε πλάσμα είναι και μια γραμμή αυτού του βιβλίου. Συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι η Αγία Τριάδα. Και όπως κάθε καλογραμμένο βιβλίο, έχει μια κεντρική ιδέα αυτό το βιβλίο. Ολόκληρη δημιουργία του κόσμου, από τον Αδάμ και τη Εύα. Όχι από τον Πίθηκο που λένε στα πανεπιστήμια, γιατί και από εκεί τον βγάλαν τον Χριστό και βάλαν τον Πίθηκο στη θέση του. Από τον Αδάμ και τη Εύα μέχρι την τελεία έχει μια κεντρική ιδέα αυτό το βιβλίο. Και η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι Ιησούς Χριστός. Σήμερα ο αυτός και ο αιώνας. Είναι το Α και το Ω, είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου, είναι το κέντρο και ο σκοπός που υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ. Όταν την κεντρική ιδέα του βιβλίου τη βγάλουμε από εκεί και τη βάλουμε σε κανένα περιθώριο,
τι αξίζει το βιβλίο μετά, άμα δεν έχει κεντρική ιδέα, θα το ρίξουμε στη φωτιά. Να το κάψουμε και καλά θα κάνουμε. Αυτό είναι. Όταν δεν έχει γίνει ακόμα, δεν κατόρθωσε ακόμα να το βγάλει το Χριστό άνθρωπος μέσα από την κεντρική ιδέα του κόσμου. Δεν το κατόφερε, όσο και αν προσπαθεί. Όταν το καταφέρει, τότε θα ρίξει το τέλος. Θα μπει στη φωτιά αυτό το βιβλίο που έγραψε η Αγία Τριάδα, δεν θα έχει λόγον υπάρξεως. Με φωτιά θα γίνει η συντελεία του κόσμου και οι πυρηνικές βόμβες που υπάρχουν αρκούν και περισσεύουν για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όταν καταφέρουμε να βγάλουμε τον Χριστό. Οι συνέπειες είναι τρομερές, αγαπητοί. Τι μας περιμένει, διότι προς τα εκεί βαδίζουμε. Ωραιότατα, χωρίς τύψεις, γιατί το τιμούμε, προς τα εκεί πάμε. Προς το να βάλουμε τον Χριστό στο περιθώριο. Αλλά το τι θα γίνει, αγαπητοί, το τι θα γίνει, θα το αφήσω να το ακούσετε. Με ένα παραμύθι πολύ συμβολικό που το έγραψε κάποιος σύγχρονος Δανός, ο Γιόγκεσε. Ποίημα, παραμύθι, και όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Αλλά και αν δεν το καταλάβετε, θα είναι ένα ωραίο παραμύθι να τα ακούσουν και τα παιδιά για να προσέξουν, να καταλάβουν και αυτά κάτι από τις ομιλίες. Μια φθινοπορεινή, λέει, μαγευτική μέρα, λέει αυτός ο ποιητής, ο Γιόγκεσε, που είναι η εποχή που γενοβολούν οι αράχνες. Ο αέρας ήταν γεμάτος από νήματα, ψηλά αράχνη. Θα έχετε δει καμιά φορά, πάμε στο χωριό, καμιά φορά μπλέκουν στο πρόσωπό μας νήματα αράχνης. Είναι εποχή που πολλαπλασιάζονται οι αράχνες. Αυτά τα νήματα τις έκαναν αεροπλάνα, τις μικρές αράχνες, και κάποια από αυτές σκάλωσαν σε ένα ψηλό κλαδί ενός δέντρου. Τότε ο μικροσκοπικός αεροπόρος, η αράχνη, βγήκε μέσα από το καβούκι της, από την κρυψώρα της, την αραχνοήφαντη, επιθεώρησε το κλαδί και κατασκεύασε ένα πολύ πιο χοντρό νήμα. Όπως αυτή ήξερε από το Θεό, από τη φύση, κρεμάστηκε από αυτό το νήμα, συνηθισμένο θέαμα, και κατέβαινε, ώσπου έφτασε σε ένα θάμνο που ήταν αγγιγμένο σε τσαβεντάλια και άρχισε τη δουλειά. Εκεί νήμα, με βάση το κεντρικό νήμα που είχε κατεβεί από πάνω, νήμα κόλλησε από εδώ, νήμα από εκεί, νήμα από εκεί, και έφτιαξε ένα ωραιότατο αριστοτεχνικό ιστό της αράχνης όπως τον ξέρουμε. Ήτανε χάρμα να τον βλέπεις, και μάλιστα όταν ήρθε η νύχτα και την άλλη μέρα είχε πέσει δροσά και βγήκε ο ήλιος, οι σταγόνες που ήταν απάνω στο νηστό αυτό της αράχνης ήτανε σαν μαργαριτάρια. Θαμπωνότανε κανείς να τον βλέπει, όπως θαμπωνόμαστε σήμερα με τον τεχνικό πολιτισμό, με τους πυράβλους και αυτά, να τα βλέπουμε, θαμπωνόμαστε. Έτσι θαμπωνότανε να βλέπει κανείς το νηστό αυτό της αράχνης. Η αράχνη που έφτιαξε το γερό το νηστό της και καμάρωσε για το έργο της, κάθισε και περίμενε θύματα. Ήταν φθινόπωρο, εποχή καλή, ερχόταν τις μύγες, ερχόταν τα κουνούπια, άρπαζε η αράχνη, έτρωγε, και από μικρούλα και μικροσκοπική και αδύνατη που ήταν, άρχισε να τρώει, να παχαίνει, να μεγαλώνει, να ανοίγει περισσότερο η όρεξή της, καταναλωτική κοινωνία δεν λέμε. Να τρώει, μεγάλωνε, χόντρανε συγχρόνως και το μυαλό της, και όσο πιο πολύ έτρωγε και πάχαινε, τόσο πιο πολύ ήθελε να τρώει και εκλεκτότερα φαγητά. Έτρωγε Τετάρτες, έτρωγε Παρασκευές, δεν είχε αφήσει τίποτα αυτή η αράχνη, ώστε το τέλος έγινε μια αξιοσέβαστη αράχνη, χοντρή, με τη χοντρή κοιλιά της όπως την έχουμε δει. Αλλά η εποχή προχωρούσε. Ήρθε μια μέρα μελαγχολική του φθινοπόρου, συννεφιά, τα έντομα είχαν εξαφανιστεί, ήταν κλεισμένα, δεν υπήρχε τίποτα, περίμενε η αράχνη εκεί στο αριστοτεχνικό της ιστό να βρει, δεν ερχόταν τίποτα. Πεινούσε τώρα η αράχνη. Και όταν πεινάει κανείς, γκρινιάζει. Η περισσότερη γκρίνια στα σπίτια είναι όταν δεν τα φέρνουμε βόλτα στο οικονομικό. Και άλλες είναι βέβαια. Άρχισε λοιπόν την γκρίνια, τα έβαλε με το εαυτό, δεν ήξερε με ποιο να τα βάλει. Τώρα καλοζωισμένη αυτή να στείλει σε σημείο να μην βγάλει τίποτα. Και αποφάσισε να κάνει μια επιθεώρηση στο δίχτυ. Δηλαδή, μήπως φταίει τίποτα στο δίχτυ που δεν πάει καλά ο πολιτισμός της. Η οικονομική της κρίση της είχε έρθει, σαν αυτή που είχε έρθει και σήμερα. Λοιπόν, έψαχνε γύρω-γύρω στον ιστό. Τι φταίει, όλα καλά, όλα στη θέση. Ώσπου στην επιθεώρηση που έκανε, είδε και ένα νήμα να πηγαίνει προς τα πάνω. Χοντρό νήμα πήγαινε απάνω. Τι δουλειά έχει αυτό το νήμα? Μέσα στην πολυφαγία της, στην καλοφαγία της, είχε ξεχάσει από πού είχε κατεβεί, πως ήταν τότε αδύνατη κτλ. Και μόνη της το είχε στήσει αυτό, και δεν καταλάβαινε τι δουλειά έχει αυτό το νήμα. Καλά, όλα τα άλλα χρειάζονται για να πιάνουν μύγες. Αυτό δεν πιάνει μύγες. Τι το θέλω εδώ πέρα? Το κοίταζε, και όσο το κοίταζε, τόσο νευρίαζε. Και όσο νευρίαζε, τόσο το κοίταζε. Στον ουρανό πάει αυτό, στα σύννεφα. Τι δουλειά έχω εγώ με τον ουρανό? Εμένα με ενδιαφέρει εδώ ετούτη η ζωή, να τη ζήσουμε εδώ πέρα. Τι ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πάνω στα σύννεφα στον ουρανό? Και στα νεύρα της απάνω, τα οποία δεν είναι καλός σύμβουλος, του πάτησε μια δαγκωσά. Τι το θέλω, να το κόψω? Δεν κόπηκε με την πρώτη το νήμα. Δεύτερη, τρίτη, στη μανία της το κόψε τελικώς. Το κόψε το νήμα, αλλά όλος ο ιστός κρεμόταν από εκείνο το νήμα. Όταν λοιπόν το νήμα κόπηκε, όλο εκείνο το ωραίο πράγμα, ο τεχνικός πολιτισμός της αράχνης, έπεσε κάτω, παρέσυρε και τα στηρίγματα και έγινε ένα σάβανο λερωμένο, μουσκεμένο, πώς γίνεται με τη σκουπό όταν κατεβάλουν τις αράχνες,
στη Αράχνη βρέθηκε ένας επέτης άστεγος που κοίταξε να βρει μια σπηλιά για να τρυπώσει. Το νήμα που κατεβαίνει από τον ουρανό είναι ο Χριστός, αγαπητοί. Και αυτός έφτιαξε το χριστιανικό πολιτισμό για τον οποίο καμαρώνουμε σήμερα. Ο πολιτισμός ο τεχνικός είναι χριστιανικός. Κανένα μη χριστιανικό έθνο, ούτε η Ιαπωνία, ούτε η Κίνα, κανείς δεν έφτιαξε τον πολιτισμό. Είναι καθαρά χριστιανικός. Τον παίρνουν βέβαια και αυτοί και τα και μαθαίνουν, αλλά είναι χριστιανικός. Κατέβηκε κάποτε με το νήμα του Χριστού. Αλλά οι άνθρωποι χοντρίναμε τώρα. Καμαρώνουμε σαν την Αράχνη και δεν ξεχάσαμε από πού κατέβηκε αυτός ο πολιτισμός. Και σήμερα, επειδή η Αράχνη είναι ο πολιτισμός, η Αράχνη είναι η ανθρωπότητα. Το Ιστός είναι ο τεχνικός πολιτισμός σημερινός. Το νήμα είναι ο Χριστός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι δουλειά έχει αυτό το νήμα Χριστός που έρχεται από πάνω από τον ουρανό. Τι τον θέλουμε, σου λένε, τον ουρανό. Εμείς εδώ στη γη, λέει, τα γήινα θέλουμε. Γι' αυτό ενδιαφερόμαστε. Αν υπάρχει, δεν ξέρουμε. Αν υπάρχει ποτέ, θα δούμε. Και προσπαθούν οι άνθρωποι να κόψουν το νήμα που λέγεται Χριστός. Δεν το έχουμε κόψει ακόμα. Άμα το κόψουμε, είδατε τι μας περιμένει. Η πυρηνική βέβαια καταστροφή και οι άνθρωποι να βγουν στα σπήλαια. Όταν τέλειωνε ο Κύριος με μια παραβολή, έλεγε: όπως έχει αυτιά, ας ακούει και ας καταλαβαίνει. Τα αυτά λέγον εφώνει. Ο έχω νότα, ακούει, ακουέτο. Αμήν.